Σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας προχωρούν οι κάτοικοι της Ολλανδικής επαρχίας Τεράπελ λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Ο καταβλισμός για τους ετώντες άσυλο στην περιοχή είναι υπερπλήρης, με 700 ανθρώπους να αναγκάζονται να κοιμηθούν έξω στην Ήπεθρο υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Διαμαρτυρόμαστε γιατί έχουμε αρκετές ροές και μας κλέβουν τα καταστήματα. Οι άνθρωποι απειλούνται, οι άνθρωποι εκφοβίζονται. Εισβάλλουν σε αυτοκίνητα και σπίτια. Φτάνει με τον όφλο. Και τώρα τους βλέπουμε έξω, μπροστά στο κέντρο των ετούντων ασύλου. Λέμε ότι οι πραγματικοί πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι, όπως και οι άνθρωποι από την Ουκρανία ή οι άνθρωποι που δραπετεύουν από την Ισλαμιστική Τρομοκρατία. Αλλά αυτοί είναι Αφρικανοί νέοι, που δεν μπορούμε να τους ανεχτούμε άλλο. Οι αρχές πάντως αναφέρουν ότι η πλειοψηφία των προσφύγων στην περιοχή είναι από τη Συρία. Σημειώνεται ότι ένα παιδί 3 μηνών έχασε εκεί τη ζωή του λόγω των δύσκολων συνθήκων. I slept 3 days and it was so cold last night. Έμεινα 3 μέρες και είχε τόσο κρύο. Χθες το βράδυ φυσούσε. Έπνεε δυνατός άνεμος και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε μετά τις 3. Δεν μπήκαμε και δεν έχουμε άδεια να μπούμε μέσα στο κέντρο. Ομάδες των γιατρών χωρίς σύνορα βρίσκονται στον καταβλισμό για να προσφέρουν βοήθεια στους μετανάστες.